Γιώργο μου, χρόνια και ζαμάνια. Πολλά συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες σου. Είσαι η ψυχή των ελληνικών καλλιστείων, γιατί καλώς ή κακώς το GSLS πέρασε πολλά και ήσουν εκεί από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή για να φέρεις την έγκλη και την ομορφιά στην χώρα μας, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Έλα, Γιώργο μου. Λοιπόν, να σε χαιρετήσουμε κι εμείς, Νάσο μου. Με ακούς? Σ' ακούω. 15 χρόνια διάκοπης ομορφιάς, όπως είπες, και με σημαία την Ελλάδα προωθούμε τον ελληνικό πολιτισμό μέσω της ομορφιάς. Mm-hmm. Τα εθνικά καλλιστεία GSLS νιώθουν μεγάλη περηφάνεια σήμερα, γιατί φιλοξενούν τη Miss Universe 2023 Τσέινις Παλάσιος, mm-hmm, και την διοίκηση, την Vice President, την οποία θα τη δούμε και εκείνη σε λίγο κοντά μας, την Ολίβια Γκίντο. Mm-hmm. Θέλω να πω σε όλους τους Έλληνες ότι πλέον τα εθνικά καλλιστεία GSLS ξαναχτίζουν από την αρχή τις σχέσεις με το Miss Universe και είμαστε έτοιμοι για να βγάλουμε μια καινούρια νέα Μίση Φίλιος. Να συστήσω καταρχήν, βέβαια βλέπετε στην καμερά σας, mm-hmm, εξ αριστερών μου βρίσκεται η Σοφία Ιαραπογιάννη, που είναι η Miss Universe Greece 2021. Το 21 η και Σοφία. Και ήταν η πρώτη που εκπροσώπησε την που εκπροσώπησε από το θεσμό μας. Δεξιά μας είναι η Miss Universe 2023, η ενενεργία Miss Universe, mm-hmm, η Τσέινις Παλάσιος, η οποία είναι μια κούκλα ζωγραφιστή, όπως βλέπετε. Λοιπόν, να μιλήσουμε με την Τσέινις, αφού πρώτα βέβαια πούμε ξανά συγχαρητήρια στην Σοφία, γιατί η Σοφία από το 21 έχει τιμήσει τη χώρα μας με την παρουσία της στα Miss Universe, μοναδικής ομορφιάς, δωρική ομορφιά, μελαχρινή, ελληνίδα, θεάρα. Σοφία, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε λίγο στην επίτιμη καλεσμένη μας, την Τσέινις. Τσέινις, how many times have you come to Greece and if this is your first time? The representatives, the presenter asked, α, δεν έχουμε ακουστικό. How many times you are in Greece or is in the first time? Hello, Greece. Yes, it's the first time that I visit Greece. I'm so happy to be here. One of my favorite country around the world is here, so means a lot to me. And we are here for 3 days, obviously, with many activities to do. One of them is meet the Acropolis. I'm so excited for that. And I'm so happy to be with you and share this moment very, very special for Greece. Το κάνουμε μετάφραση, Γιώργο μου, για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι απόλαυση για μένα να την κάνω τη μετάφραση. Να δείτε τι να έκανα. Σιγά μην δεν ήταν απόλαυση. Σιγά μην δεν ήταν απόλαυση για σένα. Να συνεχίσουμε να τις κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Τσέινις, your first impression from our country? Ποια ήταν η πρώτη εντύπωση στη χώρα μας όταν ήρθατε? What is your first impression for our country? Oh, magnificent. Okay. Magnificent. Your beautiful history is very important around the world. I'm so excited to be here to meet and learn more about the Greece, about the Athenas. I know that Athenas is the name of the one of the god that you have, and I'm so excited to taste the moussaka too. Της αρέσει ο μουσακάς. Και εδώ να ρωτήσω λοιπόν εγώ, μιας που της αρέσει ο μουσακάς, θα το πω στα αγγλικά. What is the ideal male model for you? Ποιο είναι το ιδανικό, αντρικό, ideal model for you? Male model, male model. What is the ideal model? Male model, το αντρικό μοντέλο. What is the ideal male model for you? For me, Mary was... The perfect man. The perfect man, oh my God. Who would you marry? For this moment, it's not like very important to me talking about men. It's, to me, it's very important... talk about the woman and the power woman because I represent the woman. Εντάξει. Άκουσες να σου τι είπε. Διπλωματική απάντηση. Okay. Διπλωματική απάντηση. Δεν θέλει να περιγράψει. Απλά να ξέρεις, έχει ρίξει όλη τη βαρύτητά της, mm-hmm, στην παγκόσμια περιοδεία. Ναι, εντάξει, αλλά το να μας πει ποιο είναι το ιδανικό αντρικό μοντέλο δεν είναι κακό. Κατινάσω. Έλα μου Γιώργο, έλα. Νομίζω, κοίταξε, από τη στιγμή που είμαι δίπλα τη, το ιδανικό νομίζω ότι βλέπει εμένα. Αυτό, ναι, μου. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Παίρνει τα φώτα τώρα. Παίρνει τα φώτα τον Αντρέα Καραγιάννη, ο οποίο μα είπε: εγώ θα κάτσω για να έχω την Miss Universe απέναντί μου. Με διώχνανε και του παρακάλαγα. Έτσι.
Θέλετε να ρωτήσετε κάτι τη Σοφία για να προσκαλέσουμε βεβαίως, αντιπρόεδρο του Miss Universe, την κυρία Ολίβια Γκίντο. Βεβαίως. Σοφάκη, πώς ήταν η εμπειρία, πώς ήταν η εμπειρία σου στον διαγωνισμό όταν συμμετείχες το 2021, τι ήταν αυτό που είχες ξεχωρίσει και τι είναι αυτό που σου έχει μείνει? Λέει, ρωτάει ο Νάσος πώς ήταν η εμπειρία στο 2021 και τι ξεχώρισες από αυτή την εμπειρία. Η εμπειρία μου το 2021 ήταν μοναδική, δεν υπήρχε, θα την ξανά έκανα ξανά και ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεσμό και τον Πρόεδρο που είναι δίπλα μου και με άφησε και μου έδωσε τη δυνατότητα να ζήσω αυτή την εμπειρία. Mm-hmm. Και τώρα το ξαναζώ μέσα από αυτό, mm-hmm. έχοντας στο πλάι μου τη Miss Universe του 2023 και ευχόμαστε να την κάνουμε να περάσει υπέροχα στο ταξίδι της στην Ελλάδα. Η ζωή σου μετά τη στέψη έχει αλλάξει? Η ζωή σου μετά τη στέψη άλλαξε? Η ζωή μου μετά τη στέψη άλλαξε, προφανώς και άλλαξε. Μου έδωσε πολύ εμπειρία όλο αυτό που έζησα, ήταν πολύ μοναδικό. Το έχω πάντα στο μυαλό μου, βέβαια λόγω του επαγγέλματός μου προσπαθώ να τα συνδυάζω γιατί είμαι... Είναι η πρώτη εσθεμένη καπετάνιος, παρακαλώ. Είμαι ανθυποπλοίαρχος, οπότε προσπαθώ και συνδυάζω το μόντελινγκ με τη θάλασσα. Ταξιδεύει κανονικά. Ταξιδεύεις, ρωτάνε. Ταξιδεύω, ναι. Να μας πεις που ταξιδεύεις. Βεβαίως, είναι καπετάνιος. Να μας πει που ταξιδεύει, να έρθει ο Αντρέας, έτοιμος είναι. Τώρα τη βλέπει καλά τη Σοφία. Να τους πεις, λέει, που ταξιδεύεις, να έρθουν. Εμπορικό, φαντάζομαι. Εμπορικός, εμπορικά πλοία είσαι, φαντάζομαι. Λοιπόν, να αποδεσμεύσουμε τη Σοφία για να έρθει μέσα η Vice President του Universe. Βεβαίως. Θέλω να σου πω κάτι, Νάσο, τώρα, ότι εμείς έχουμε ένα πολύ καλωστημένο, οργανωμένο πρόγραμμα. Καταρχήν, όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν από το Universe, γιατί δεν ήρθε μόνο εμείς οι φίλοι, ήρθαν 6 άτομα αποστολή από τη διοίκηση, mm-hmm. είναι σοκαρισμένοι από ό,τι μας είπανε, από την υποδοχή, την ελληνική και τη φιλοξενία, και θεωρούν ότι είμαστε από τις χώρες που δημιουργήσαμε τόσο μεγάλο ντόρο. Να πούμε ότι όλο αυτό αναπαράγεται παγκοσμίως και μέσα από τα social του Universe, που δεν έχει ξαναγίνει για άλλη χώρα, αλλά και γενικότερα, όλο αυτό θα προβληθεί παγκοσμίως και τηλεοπτικά από τις χώρες των άλλων κρατών. Είναι σημαντικό, Γιώργο, είναι σημαντικό να πω κάτι εδώ τώρα πρακτικό, πέραν της πλάκας που κάνουμε. Είναι σημαντικό διότι είμαστε μια χώρα η οποία στηρίζει την οικονομία της κατά κύριο λόγο στον τουρισμό. Έχω την αίσθηση ότι τέτοιες προσωπικότητες και τέτοιες πρωτοβουλίες με όλο αυτό το, αν θέλετε, όλη αυτή τη διαφήμιση που γίνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και από τηλεοπτικές εκπομπές βοηθούν πάρα πολύ στο να μαθευτεί η Ελλάδα και σε χώρες που δεν την ξέρουν τη χώρα μας τόσο καλά. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι και η ιδανική συνθήκη χρονικά, και αυτό θέλω να ρωτήσουμε την αντιπρόεδρο του οργανωτικού, τέλος πάντων, όλης αυτής της οργάνωσης, για ποιον λόγο επέλεξαν την χώρα μας αυτήν την εποχή και ποια είναι η προσδοκία τους από τώρα και στο εξής. Επειδή έχεις εσύ τα ακουστικά, Γιώργος, θα λέω στα λίγα. Θέλω να ολοκληρώσω λίγο. Mm-hmm. Ναι, θέλω να ολοκληρώσω λίγο και να πω το εξής. Ότι εμείς έχουμε πάρει αιγίδα Υπουργείου Τουρισμού και γενικότερα θα φιλοξενήσουμε τη Μίση Φίλιος. Αύριο έχουμε ξενάγηση μέσα από τη Βουλή των Ελλήνων. Σε λίγο ετοιμαζόμαστε. Έχουμε διακόψει και τη φωτογραφία στο Game Magazine. Και θέλω να πω ένα ευχαριστώ και στον Νίκο τον Κοκλώνη, mm-hmm. που συμβάλλει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και επίσης να πούμε ότι ετοιμαζόμαστε να πάμε στην Ακρόπολη, στον Παρθενώνα, στο ναό τη Σύρα. Θα περάσει η Μίση Φίλιος με ειδική άδεια μέσα από τον Ισθμό τη Κορίνθου. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, θα συναντηθείτε και με την κυρία Κεφαλογιάννη, σωστά. The Vice President. Βεβαίως, έχουμε επίσκεψη, ναι, επίσημη, για να ενημερώσουμε όλο το πρόγραμμα της Μίση Φιλίου. Τώρα θα ήθελα να σας συστήσω τη Vice President, δηλαδή την αντιπρόεδρο του Μίση Φιλίος, Mrs. Olivia Γκίντο. Here is the Vice President and they are asking why you choose to be in Greece. We chose to be in Greece because, number one, we want to experience the Greek culture. It's one of the richest and the oldest in the history in the world, right? So we saw a lot of Greek tourism in Greece, Santorini, Acropolis. We want to, you know, visit and honor you as our national director for the Miss Universe Greece. Λοιπόν, you want to send a message to Greek people?
Yes, of course. I want to tell all the Greek people that we and Shaynis Palacios are very happy to be here, to see the culture, to know more about your food, and also to see how we could grow together in the Miss Universe organization. We are ready to give you all the Greek culture. Έτσι θα έλεγε ένας φίλος μου τώρα. We are ready. They said that they are ready to give all the Greek culture to you. Yeah, thank you so much. It's my honor to be in your country, and it's such a pleasure to bring Shaynis Palacios, our beautiful Miss Universe, here in your country. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Να πάρω λίγο την ευκαιρία, Νάσο μου. Θέλω έχεις 30 δευτερόλεπτα, Γιώργο. Ξέρεις ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος. Ωραία. Σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα στο Αμπράμο έχουμε το πρώτο dinner gala που αφορά press και γενικότερα κόσμο που θέλει να δει τη Σέινις. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Όμιλο Χιονίδη και στον Αλέξη Λιάγκα, γιατί πρέπει να λέμε και τις ευχαριστίες σε αυτούς τους ανθρώπους που στηρίζουν όλο το έργο μας. Και επίσης αύριο θα δοθεί ένα γεύμα 120 προσωπικότητων στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα. Και είσαι προσκεκλημένος επίσημος και σύνας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you so much for everything. Thank you so much for your time Εμείς here in our show. Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη στο έργο σας.